Μια άλλη ψώρα είναι. Ποια είναι αυτή η ψώρα? Αυτή την έχουν οι διανοούμενοι. Αυτοί δήθεν που πήγαν στα πανεπιστήμια και πήραν κάτι διπλώματα, ναι, κάτι πλατανόφυλλα διπλώματα, που δεν ξέρουν να βάλουν την υπογραφή τους και να γράψουν μια επιστολή. Αυτοί πάλι έχουν μια άλλη ψώρα. Διαβάσανε μερικά ξένα βιβλία και τι λένε. Στον αιώνα, τον 20ο αιώνα, αυτή η ψώρα λέγεται, η πρώτη ψώρα λέγεται ξενομανία. Η δεύτερη ψώρα λέγεται διεθνισμός. Σου λέει στον 20ο αιώνα πατρίδες, κάτω λοιπόν τα σύνορα, κάτω οι σημαίες, κάτω τα πάντα, ζήτω η ανθρωπότη, σου λέει. Τι έχουμε να απαντήσουμε σε αυτούς? Δεν έχω καιρό να σας πω πολλά λόγια. Μόνο έχω να σας απαντήσω, όχι εγώ να σας απαντήσω. Να σας απαντήσει ένας προγονός μας, ο δε προγονός μας αυτός είναι ο Έσοπος. Θα έχετε ακούσει για τον Έσοπο. Λοιπόν, ο Έσοπος είπε ένα μύθο. Τι είπε? Μια φορά λέγει, μια φορά. Η Λύκη επήγανε στον Τζοπάνο. Είχε ο Τζοπάνος 1000 πρόβατα. Και πήγανε η Λύκη στον Τζοπάνο και του είπανε: Βοσκέλε, Τζοπάνε, γιατί να παλεύουμε, γιατί να έχουμε πόλεμο ανάμεταξύ μας? Να κάνουμε ειρήνη, να ζούμε αγαπημένα, λέει. Και τι θέλετε, κύριε Λύκη, τι ζητάτε από μένα τον Τζοπάνο? Λέει: Από σένα τον Τζοπάνο ένα πράγμα ζητάμε. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Άμα μας το κάνεις αυτό, λέει, όλοι θα ζούμε αγαπημένοι, λέει. Θα γλεντάμε, θα διασκεδάζουμε, θα κάνουμε τα πάντα. Τι ζητάτε, λέγει. Βρεπόντανε λίγοι να το πούνε. Λέει, ένα ζητάμε. Άμα το κάνεις αυτό, εμείς δεν έχουμε καμιά διαφορά πλέον. Θα είμαστε φίλοι αγαπημένοι. Ποιο είναι αυτό που ζητάτε? Λέει, να διώξετε τα σκυλιά, τα τσοπανόσκυλα, είπανε λίγοι. Α, κατάλαβε ο Τσοπάνος. Σου λέει, να διώξετε τα τσοπανόσκυλα, να μην γαυγίζουνε, να πάνε λίγοι να κάνουν τα πρόβατα. Ο μύθος δηλεί. Μαντρί, μαντρί, μαντρί είναι η Ελλάδα. Πρόβατα είναι τα γυναικόπαιδα. Λύκη και σοκάλια είναι η αρχή μας. Τσοπανόσκυλα, τσοπανόσκυλα που γαυγίζουν και δεν αφήνουν τα τσακάλια να πλησιάσουν τη χώρα μας, είστε εσείς παιδιά, εσείς τα τσοπανόσκυλα. Λοιπόν, φωνάζουν κάτω οι στρατιώτες, κάτω ο στρατός, και όταν διέβει ο στρατός θα κατεβούν τα τσακάλια των Βαλκάνιων να πάνε ολόκληρα τα γυναικόπαιδα, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Όχι, δεν θα πιάσουμε στην παγίδα αυτή. Εφόσον υπάρχουν τσακάλια, εφόσον υπάρχουν λύκοι, εφόσον υπάρχουν εχθροί, εμείς θα κρατούμε τα όπλα για να διώχνουμε τους λύκους και να μην αφήσουν να πλησιάσουν, να γίνει η πατρίδα μας εδώ πέρα μαζί ξέφραγο. Δεν θα γίνει η πατρίδα μαζί μας ξέφραγο. Θα είμαστε όλοι έτοιμοι. Α, μα τα λες εσύ ο παπάς εσύ που κρατάς το Ευαγγέλιο στα χέρια, που λέτε αγαπάτε αλλήλους. Ναι, αγαπάτε αλλήλους, το λέει το Ευαγγέλιο. Και ευχόμεθα εμείς οι παπάδες να γίνει ειρήνη μια μέρα, πραγματική ειρήνη, και να γίνει μια οικογένεια, μια πίμνη, ένα σπιμή. Ναι, πότε θα έρθει, παιδιά? Μακάρι να έρθει και αύριο. Μακάρι να έρθει και αύριο. Μακάρι η ανθρωπότητα να γίνει μια αδελφότητα. Μακάρι η ανθρωπότητα να μην υπάρχουν πλέον διακρίσεις φυλών, να μην υπάρχουν διακρίσεις εθνών. Να γίνει μια, πότε θα γίνει? Άμα γίνει, τότε, τότε. Η στενωμένα έθνη θα γίνει μια τελετή. Ποια τελετή θα γίνουν? Επάνω στα κοντάρια των Ηνωμένων Εθνών είναι 70 σημαίες. Ερωτούμε. Και προτού να κατεβάσουμε τις σημαίες, γιατί αυτό λένε οι διεθνιστές, θα κατεβάσουμε τις σημαίες, θα τις κάψουμε και θα υψώσουμε μόνο μια σημαία. Τη σημαία της ανθρωπότητος λένε. Ναι, θα είναι μόνο ο άνθρωπος και τίποτε άλλο. Λοιπόν, πόσες σημαίες είναι? 70? Λοιπόν, θα κατεβάσει τα μεγάλα έθνη. Θα κατεβάσουν τις δικές των σημαίες. Θα τα κατεβάσει η Αγγλία τη δική του. Αρκετά! 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 Επιράνησε και αυτή την ανθρωπότητα. Θα την κατεβάσουν η Γαλλία. Θα την κατεβάσει η Ιταλία. Θα την κατεβάσει η Ρωσία. Θα την κατεβάσει τα Ηνωμένα Έθνη. Θα κατεβάσουν όλοι. Και τελευταία από όλες τις σημαίες, θα κατεβάσει την Ισέρεκεν ως πλαχαιότερον έθνος. Θα κατεβάσει η Ελλάδα. Πρώτα λοιπόν, κατεβάστε τις σημαίες σας στα έθνη που εγκληματίζετε στον κόσμο. Και τελευταία απ' όλα, όταν έρθει η Άγια ημέρα, θα κατεβάσει και η Ελλάδα τη σημαία της. Αλλά δεν θα είμαστε ηλίθιοι εμείς. Θα κατεβάσουμε πρώτη σημαία μας. Ας την κατεβάσουν οι χοχούλοι. Ας την κατεβάσουν τα άλλα έθνη. Οι όγροι, οι καλύβολοι του έθνου. Και τελευταία θα κατεβάσει την Ισέρεκεν και η Ελλάδα τη σημαία της. Νομίζω, αδέρφια μου, ότι εξηγήθηκα καλά. Και εκείνο, και όπως υπάρχουν εχθροί της πατρίδος μας, υπάρχουν, αγαπητοί μου, και εχθροί της εκκλησίας μας. Εχθροί της θρησκείας μας. Ποιοι είναι εχθροί της θρησκείας μας? Ω, αδέρφια μου, εχθροί της θρησκείας
που ζητούν να την ξεριζώσουν, μα η θρησκεία, το Ευαγγέλιο μας, είναι δεντροί, είναι δεντροί, όλα τα δεντριά, όλα τα δεντριά μπορεί να τα ξεριζώσει. Ένα δεντρί δεν θα το ξεριζώσει ο διάολος. Το δεντρί είναι ο σταυρός του Κυρίου, είναι η θρησκεία μας. Δεν την ξεριζώνει. Προσπαθούν να την ξεριζώσουν. Οι εχθροί της θρησκείας μας, οι εχθροί της πατρίδος, σας είπα, ποιοι είναι οι εχθροί της θρησκείας, είναι οι άθεοι κομμουνιστές που κρατούν μια γομολάστικα και ζητούν να σβήσουν τη λέξη Θεό. Είναι οι μασόνοι, η μυστική αυτή οργάνωση. Είναι ερωτριανοί, είναι. Δεν είπα τίποτα. Οι μεγαλύτεροι εχθροί της θρησκείας μας είναι, αδερφοί μου, οι χιλιαστές, οι μάρτυρες του Ιωχωβά. Θα έπρεπε να έχω ώρα να σας διηγηθώ τι εστί ο χιλιασμός. Λίγα λόγια, 5 λεπτά και τελειώνω. Τι είναι οι χιλιαστές? Είναι φρούτο αμερικάνικο. Είναι η έδρα τους. Πού είναι η έδρα τους? Είναι το Brooklyn της Αμερικής. Οι δυναμίστων δεν είναι. Είναι τα δολάρια, τα άτιμα, τα οποία σκορπούνε με τις φούχτες στο φτωχό μας τον τόπο, για να μας πάρουν την πίστη μας, να μας πάρουν την ψυχή μας. Και βρίσκουν εδώ πέρα ανθρώπους τους οποίους αλλιεύουνε. Τι διδάσκουνε? Διδάσκουν εναντίον της Αγίας Τριάδος. Διδάσκουν εναντίον της Παναγίας Θεοτόκου. Διδάσκουν εναντίον της Στεναγίων. Διδάσκουν εναντίον των εικόνων. Διδάσκουν εναντίον της πατρίδας. Διδάσκουν εναντίον ό,τι ερωνκιώσεων έχει η ελληνική ψυχή και ο χριστιανισμός. Αφρίζουνε, σαν τους δαιμονισμένους που είναι στον Άγιο Γεράσιμο. Άμα δεις χιλιαστή, αφρίζει. Θα σας διηγηθώ δυο ανέκδοτα. Παίξτε καλά, διότι όπως σας είπα, γύρω-γύρω στα σύνορά μας είναι λύκοι και τσακάλια και είναι έτοιμοι να μας κατασπράξουνε. Να ξέρατε, παιδιά μου, πόσο μισούνε την Ελλάδα. Αν ήταν δυνατό, θα αφαιρούσανε τον αέρα. Αν είχανε μηχάνημα οι εχθροί μας, δεν λέγω το όνοματά τους, τα καταλαβαίνετε. Αν είχανε μηχάνημα οι εχθροί μας, θα μας αφαιρούσανε τον αέρα που αναπνέουμε. Γιατί μόνο ο αέρας μας έμεινε εδώ στα ελληνικά τα μέρη μας. Αλλά παραπάνω από τον αέρα, δεν ζει το ψάρι χωρίς αέρα, δεν ζει το ψάρι χωρίς θάλασσα. Και ο Έλληνας δεν ζει χωρίς τη λευτεριά. Λοιπόν, τα που ζουνε παραπάνω από τον αέρα είναι η λευτεριά μας. Παραπάνω από τον αέρα είναι οι ιδέες μας. Παραπάνω από τον αέρα είναι οι πίστες μας. Δεν θα αφήσουμε να αφαιρέσουν την πίστη μας. Αλλά τι θα κάνετε? Να τι θα κάνετε? Υπήρχαν, λέγει, κάπου κάτι βράσια κοντά στην Ιταλία. Υπήρχαν κάτι βράσια στη θάλασσα. Και πάνω στα βράσια της θάλασσας ήταν κάτι νεράιδες. Ήτανε κάτι μάγισσες. Και τι κάνουν αυτές? Τραγουδούσανε κάτι ολόγλυκα τραγούδια που όποιος τα άκουε, ξεχνούσε τη γυναίκα του, ξεχνούσε τα παιδιά του, ξεχνούσε την πατρίδα του και έμενε πάνω στα βράχια και τον τρώγανε τα κοράκια. Περάσανε πολλοί και τους μάγεψαν τα τραγούδια, σιρήνες τους λέγανε. Αλλά μέσα στους πολλούς επέρασε και ένας Έλληνας που είχε 400 τα μυαλά του. Επέρασε και ο Οδυσσέας. Και όταν πέρασε ο Οδυσσέας, τι είπε? Έφραξε τα αυτιά του με βουλοχέρι. Τραγουδούσαν οι σιρήνες, δεν άκουε αυτός τίποτα. Έφυγε από εκεί και πήγε στην πατρίδα του. Και εσείς, παιδιά μου, υπάρχουν σιρήνες με ολόγλυκα τραγούδια που τραγουδούν άσχημα τραγούδια. Παιδιά της Ελλάδος, φράξτε τα αυτιά σας με βουλοχέρι, να μην ακούς τις φωνές του διαβόλου. Κρατήστε βαθιά την πίστη στην πατρίδα και στην θρησκεία μας. Τελειώνω. Κλείστε. Χίλιες φορές κλείστε με τις καρδιές σας τις ελληνικές. Κλείστε την Ελλάδα. Κλείστε παραπάνω το Χριστό μας. Για να αισθανθείτε κάθε είδους μεγαλείο, ο εκλεκτά παιδιά της Ελλάδος. Αμήν.